θα περίμενε κανένας από τους δικαιωματιστές του ΣΥΡΙΖΑ που μας έχουν τρελάνει εκεί ότι δεν προστατεύουμε, τους κατηγορούμε κτλ. Να υπερθεματίζουν σε αυτή την υπόθεση. Θα πω όμως τι κάνανε. Αυτή η διάταξη λέει ότι απαγορεύεται να μεταδίδεις ή να μαγνητοσκοπείς μία δίκη η οποία διεξάγεται χωρίς την άδεια του δικαστηρίου. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να σου τη δώσει μόνο αν για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όπως έγινε σε πολλές δίκες που δεν μπήκαν μέσα οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι μπαίνουν. Όχι, θέλω να πω τα κάμερες. Μπαίνουν με κάμερες και τα λοιπά. Ναι, φωτογράφοι. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή που έχει ένα στοιχειώδη σύστημα. Στην Αμερική βλέπουμε σκίτσα. Ναι, ακριβώς. Δεν βλέπετε ποτέ φωτογραφία. Έτσι. Αυτά λοιπόν ισχύουν εδώ και 22 χρόνια στην Ελλάδα. Τι προσθέσαμε τώρα με τη διάταξη που συμβήσαμε πρόσφατα? Προσθέσαμε και την ιντερνετική μετάδοση. Ότι απαγορεύεται. Ναι, δηλαδή υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες με τεχνητή νοημοσύνη τώρα πας εδώ με το κινητό σου μέσα και τον ήχο το μετατρέπεις σε κείμενο κατευθείαν και το μεταδίδεις εσύ από μέσα όπως θέλεις. Λοιπόν, το μεταδίδεις απευθείας. Εγώ είμαι δημοσιογράφος που δουλεύω σε ένα site με το κινητό μου. Ναι. Ανοίγω την ανοιχτή ακρόαση. Ακριβώς. Ξέρω ότι είναι το μαγνητόφωνο. Και αυτός σου το μετατρέπει κατευθείαν σε κείμενο. Ή κάνει... Και δημοσιεύεται όλο αυτό σε site. Κατευθείαν. Μάλιστα. Ή μπορεί να σου δώσει κρυφά και εικόνα. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή αυτή η τεχνολογία εξελίχθηκε τώρα, βάλαμε και αυτήν. Τώρα βγαίνει. Εγώ εκεί έπαθα πλάκα. Βγαίνει ξαφνικά μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: ο Φλωρίδης ρίχνει μαύρο στην ενημέρωση για τις σοβαρές δίκες που οι δημοσιογράφοι και εγώ δεν ξέρω τι. Ωραία. Αυτό το σύστημα είναι το οποίο λειτουργεί, το οποίο δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό στους δημοσιογράφους που είναι εκεί και γράφουν. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και ξαφνικά έρχεται ένας τύπος από δίπλα και χρησιμοποιώντας ένα μέσο παράνομο πλήττει αυτούς. Ναι. Ποιο ήταν το καταπληκτικό? Ο ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε και... Πώς με λέει, κάπως με ονόμασε εμένα. Κάπως με λέει, τέλος πάντων, εκεί είναι. Κάνα δω ρε παιδί μου, εγώ θυμόμουν. Κοιτάμε λοιπόν τα πρακτικά της Βουλής. Τα επίσημα πρακτικά, τη διάταξη αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφισε. Αυτή τη διάταξη για την οποία με κατηγορεί εμένα. Για το ιντερνετικό να απαγορεύεται. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Τώρα, προχθές. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφισε. Και καλά έκανε. Σωστά έκανε που την ψήφισε. Αλλά δεν είχαν δει προφανώς τι είχαν κάνει. Έβγαλαν γρήγορα μια ανακοίνωση γιατί το τουρλουμπούκι τώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταπληκτικό. Χάνει μάνα το παιδί. Κάποιος πήγε, τους είπε ότι ξέρετε, εδώ ο Φλωρίδης πλήττει τα δικαιώματα. Κάναν μια ανακοίνωση έτσι και αλλιώς με έχουν στους στόχους. Άρα εσείς θέλετε να είναι ίσο για όλους, για όλα τα μέσα. Μα είναι προφανές. Και το θέμα είναι ότι ψηφίσαν στη Βουλή τη διάταξη και μετά βγήκαν και κάνανε ανακοίνωση και το καταγγέλνουν. Μια και το λέμε στη δίκη. Νομίζω ανεκδίκητο με είπαν. Στη δίκη των